ότι εσύ ή ο ευλογών και αγιάζοντας είπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιε το χεύσαν και πείνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που κελατοθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιε το χεύσαν και πείνασαν οι δεξιτούντες των Κύριων που κελατοθήσονται παντός αγαθού. Προσμάσου το λόγο σου και ως ήρθε στην πόλη μας αρκετές φορές και κήρυξε τον λόγο του Θεού να δίνει υγεία και δύναμη στη ζωή μας. Όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ο Άγιος Προσμάσου το λόγο άφησε την ησυχία του στο Άγιο Όρος, στη Μονή Φιλοθέου που ήταν η ερωμόναχος και ήρθε στον κόσμο να κηρύξει, γιατί τότε είχαμε δύο σοβαρά θέματα, πολύ σοβαρά, στην πατρίδα μας, πάρα πολύ σοβαρά. Το πρώτο θέμα, πολλοί άνθρωποι, πολλοί χριστιανοί, μιλάμε για τους Έλληνες, χριστιανούς, πολλοί χριστιανοί θεωρούσαν τη θρησκεία ως έθιμο. Έθιμο τα Χριστούγεννα, έθιμο τα Πάσχα, έθιμο ο 15 Αύγουστος, έφημο η Θεία Κοινωνία, έφημο η βάφτιση, έφημο ο γάμος, έφημο και η κηδεία, όλα έφημο. Είχαν ξεχάσει πως η θρησκεία δεν είναι έφημο, είναι ζωή. Άλλο το ένα, άλλο το. Το δεύτερο επικίνδυνο, πάρα πολύ επικίνδυνο, ήταν πως αρκετοί χριστιανοί, είτε γιατί για να σώσουν τη ζωή τους, είτε για να έχουν, να ζήσουν περισσότερη άνεση και να έχουν πιο πολλά χρήματα, αρνούνταν τον αληθινό Θεό και ασφάζονταν το Ισλάμ. Έχαναν τον Παράδεισο και πήγαιναν στην κόλαση για να ζήσουν εδώ στη γη λίγο περισσότερο ή λίγο καλύτερο. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.